Όταν οι πρώτοι άνθρωποι ήθελαν να μεταφέρουν ένα φορτίο, δεν είχαν άλλη εκλογή παρά να το τραβήξουν πίσω τους. Τις περισσότερες φορές επρόκειτο για κάποιο ζώο που είχαν σκοτώσει το κυνήγι και που έπρεπε να το μεταφέρουν εκεί όπου έμεναν. Αργότερα κατάλαβαν πως τοποθετώντας το ζώο πάνω σε ένα μεγάλο και πολύφυλλο κλαδί, μπορούσαν να το τραβήξουν με μικρότερη προσπάθεια. Αυτό το μέσο μεταφοράς είναι ο μακρινός πρόγονος του έλκυθρου. Όταν οι άνθρωποι θέλησαν να χτίσουν μνημεία, είχαν ήδη βελτιώσει αυτή την αρκετά πρωτόγονη τεχνική για να μεταφέρουν τις πέτρες και τα απαραίτητα υλικά. Ίσως στην πέμπτη χιλιετία να άρχισε η κατασκευή ξύλινων έλκυθρων. Στη Μεσοποταμία, ένα από τα πρώτα στοιχεία της γραφής των Σουμερίων, παριστάνει ένα μέσο μεταφοράς που μοιάζει καταπληκτικά με μικρό έλκυθρο. Οι πολλήματα ενός παρόμοιου οργάνου βρέθηκαν στον τάφο της βασίλισσας Σουμπάντ που έζησε 2.000 περίπου χρόνια πριν από τον Χριστό. Για να γλιστρούν πιο εύκολα τα έλκυθρα έπρεπε να ασκούν στο έδαφος τη μικρότερη δυνατή τριβή. Η φύση του εδάφους αποτελούσε λοιπόν ένα σπουδαίο στοιχείο του προβλήματος. Σε αυτό το σημείο προνομιούχοι ήταν οι Εσκιμόοι και οι λάπονες που δεν συναντούσαν δυσκολίες στο να τραβήξουν το έλκυθρο πάνω στο χιόνι. Συρώμενο από ανθρώπους ή από ζώα, χρησιμοποιούμενο και μετά την ανακάλυψη του τροχού, όταν το φορτίο ήταν πολύ βαρύ, το έλκυθρο επέζησε τον ανταγωνιστών του. Στην Αμερική, οι Ινδιάνοι είχαν επινοήσει ένα σύστημα που το αποτελούσαν δύο ράβδι προσαρμοσμένοι στα πλευρά του ζώου και που ενώνονταν με ένα κομμάτι υφάσματος. Με αυτό το μέσο που οι άκρε του έφεραν πέδιλα, οι νομάδες Ινδιάνοι κατόρθωναν να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους όταν μετακινούνταν από τη μια κατασκήνωση στην άλλη.